Γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του Data Analytics E-Learning Academy από την College Link. Αυτό το βίντεο είναι το intro για το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο Introduction to RStudio. Κάθε intro βίντεο δεν είναι δευτερεύον, δεν είναι λάσσον σημασίας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικά, γιατί συνοψίζουν όλη την πληροφορία που θα δούμε σε κάθε κεφάλαιο. Συνοψίζουν όλες τις έννοιες με τις οποίες θα καταπιαστούμε και αποτελούν αυτόνομα βίντεο για να μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να έχει μία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε τις εισαγωγικές έννοιες του δευτέρου κεφαλαίου. Αρχικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα courses έχουν να κάνουν με στατιστική μέσα από την RStudio. Ουσιαστικά, τα data analytics είναι η σύζευξη, όπως έχουμε πει, της πληροφορικής με τη στατιστική για την εξόρυξη καινούργιας πληροφορίας από ένα δείγμα. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο θα είναι εισαγωγικό στην RStudio. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να χειριζόμαστε βασικές εντολές της RStudio, έτσι ώστε μετά να μπορούμε να εφαρμόσουμε τις γνώσεις από τη στατιστική. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό το κεφάλαιο με την εγκατάσταση βήμα προς βήμα της RStudio. Έπειτα θα έχουμε μια πρώτη περιήγηση στο περιβάλλον της RStudio, και θα δούμε βασικές επιλογές που μας παρέχει, λειτουργίες ή γενικότερα τη δομή της. Θα ακολουθήσουν κάποιες βασικές εντολές για να δούμε πώς είναι η δομή των βασικών εντολών. Για παράδειγμα, θα δούμε κάποιες πράξεις, λογικούς τελεστές, διανύσματα ή και πίνακες. Έπειτα θα επεκταθούμε πάνω σε πράξεις με διανύσματα ή πράξεις με πίνακες, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και τέλος θα δούμε και περισσότερες δομές δεδομένων, όπως τα data frames, που είναι κάποιοι προσαρμοσμένοι πίνακες, έτσι ώστε να μην έχουν μόνο αριθμητικά στοιχεία, λίστες ή arrays. Ακόμα, θα δούμε λογικές συνθήκες, θα εφαρμόσουμε δηλαδή λογικές συνθήκες, όπως το if, το else ή το if else, ή θα καταπιαστούμε με επαναληπτικές διαδικασίες, όπως η for, η while ή η repeat. Οι επαναληπτικές διαδικασίες έχουν να κάνουν με επαναληπτικές loops, δηλαδή με διαδικασίες όπου εμείς για έναν περασμένο αριθμό επαναλήψεων θέλουμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη διεργασία. Από εκεί και πέρα θα κατασκευάσουμε τις δικές μας συναρτήσεις, όπου οι συναρτήσεις στην R δεν είναι ακριβώς όπως οι συναρτήσεις οι μαθηματικές, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι ένα σώμα από εντολές που κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε θα φτιάξουμε εμείς τις δικές μας συναρτήσεις για να μπορούμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Είτε αυτά τα αποτελέσματα είναι αριθμοί, αριθμητικά, είτε όχι, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, όπως ένα γράφημα για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα θα ορίσουμε τις μεταβλητές των συναρτήσεων και θα δημιουργήσουμε nested functions, δηλαδή φωλιασμένες συναρτήσεις, το οποίο σημαίνει συναρτήσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στο σώμα άλλων συναρτήσεων. Το τελευταίο κομμάτι, δευτέρω κεφαλαίου, έχει να κάνει με βασικές αρχές προσομοίωσης. Όταν λέω βασικές αρχές προσομοίωσης, εννοώ να παράξουμε τυχαία δείγματα με κάποια χαρακτηριστικά που να έχουν. Να παράξουμε, να προσομοιώσουμε την τυχαιότητα. Συγκεκριμένα, θα προσομοιώσουμε τυχαία δείγματα από την κανονική κατανομή. Θα δούμε τις αντίστοιχες εντολές λοιπόν, και τυχαία δείγματα από δύο διακριτές κατανομές, τη διονυμική ή αλλιώς binomial και την Poisson. Με αυτά θα κλείσουμε λοιπόν το δεύτερο κεφάλαιο. Καλή συνέχεια.